Μένουμε στο ίδιο θέμα, στο θέμα δηλαδή των δημοτικών ραδιοφώνων και στο νομοσχέδιο το οποίο μπήκε στην διαβούλευση. Πάμε για την ανακοίνωση της ΚΕΔΕ. Πάμε να δούμε τι λέει και η Ένωση των Δημοτικών Ραδιοφώνων, τα δημοτικά ραδιόφωνα δηλαδή τα ίδια, για αυτήν την διαδικασία που πάει να τους βάλει η κυβέρνηση. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον αντιπρόεδρο του 984 και πρόεδρο της Ένωσης των Δημοτικών Μέσων Ενημέρωσης, τον κύριο Μιχάλη Κυριακίδη, για να μας πει για αυτήν την διαδικασία που ξεκινάει τώρα, για αυτή τη μάχη που θα δώσουν για άλλη μια φορά τα δημοτικά ραδιόφωνα επιβίωσης. Καλή σας μέρα, κύριε Κυριακίδη. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας. Με ποιο τρόπο θα αντιδράσουμε ως δημοτικά ραδιόφωνα σε αυτό το νομοσχέδιο? Νομίζω ότι ήδη έχουμε αρχίσει τις αντιδράσεις, όχι με κραυγές, αλλά συντονισμένα και με σοβαρότητα. Είμαστε έτοιμοι να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις προς το Υπουργείο. Μια και μας είχε ζητήσει τις προτάσεις μας στο Υπουργείο από το καλοκαίρι. Από το συνέδριο στο Γκάζι, έτσι δεν είναι? Από το συνέδριο και σε μια συνάντηση που είχαμε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, τον κύριο Κρέτσο. Είναι μια τεκμηριωμένη πρόταση που έχουμε ετοιμάσει μέσα σε συνεργασία και με τις δημοσιογραφικές ενώσεις, και πρέπει να σας πω ότι ήδη χθες είχαμε μια συνάντηση με την ΠΟΕΣΥ, με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Δημοσιογραφικών Ενώσεων και την ΕΣΥΑ. Αλλά συγχρόνως ήμασταν σε επικοινωνία και με όλες τις δημοσιογραφικές ενώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και όλες οι δημοσιογραφικές ενώσεις στηρίζουν αυτή την πρόταση που έχουμε ετοιμάσει. Μια πρόταση όπου δείχνουμε, αποδεικνύουμε στο Υπουργείο ότι είμαστε και δημόσια μέσα, όπως δηλαδή είναι και η ΕΡΤ, και δεν αντιβαίνει η εξαίρεσή μας από τη διαδικασία δημοπράτησης, δεν αντιβαίνει τους κανόνες ανταγωνισμού που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό ήταν ένα επιχείρημα του Υπουργείου. Όσον αφορά τις τηλεοράσεις, από εκεί προέκυψε το συγκεκριμένο επιχείρημα, έτσι δεν είναι? Και τα ραδιόφωνα, δηλαδή και γι' αυτό το λόγο είχαν εξαιρεθεί και οι τηλεοράσεις. Είναι λίγο περίεργο, δηλαδή να εξαιρούνται οι δημοτικές τηλεοράσεις, να μην εξαιρούνται τα δημοτικά ραδιόφωνα. Νομίζω ότι εκεί έχει κάνει μια προχειρότητα το Υπουργείο και έχει την ευκαιρία, μια και είμαστε στο στάδιο της διαβούλευσης, να το διορθώσει. Θα γίνει και κάποια συνάντηση με κάποιον από το Υπουργείο, τον κύριο Κρέτσο, τον κύριο Παπά? Ναι, έχουμε ζητήσει συνάντηση και με τον κύριο Παπά και με τον κύριο Κρέτσο. Ελπίζω ότι θα γίνει αυτή η συνάντηση. Και εξάλλου έχουμε, εκτός από τις δημοσιογραφικές ενώσεις, έχουμε και τη στήριξη και των Δήμων. Ήδη ο Δήμος της Αθήνας χθες έβγαλε ένα ψήφισμα που στηρίζει τις θέσεις μας, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, αλλά από ό,τι γνωρίζω και άλλα δημοτικά συμβούλια και το δικό σας. Ναι, θα ακολουθήσουν τώρα μετά το άλλο, σίγουρα. Θα προχωρήσουν σε τέτοιου είδους ψηφίσματα και η Θεσσαλονίκη με ενημέρωση και ο Πειραιάς και η Τρίπολη και τα Γιάννενα. Νομίζω ότι όλα τα δημοτικά συμβούλια που έχουν ραδιοφωνικούς σταθμούς θα βγάλουν άλογα ψηφίσματα στήριξης, ζητώντας δηλαδή την εξαίρεση των δημοτικών ραδιοφώνων από τη διαδικασία. Από τη διαδικασία δημοπράτησης των αδειών, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Επίσης και η ίδια η ΚΕΔΕ στο συνέδριό της που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στα Γιάννενα, ήδη στο ψήφισμα που ενέκρινε, ζητάει ακριβώς την εξαίρεση των δημοτικών ραδιοφώνων από τη δημοπράτηση. Ελπίζω, είμαι αισιόδοξος και ελπίζω ότι το Υπουργείο θα ακούσει τη φορή μας, η οποία δεν είναι, πώς να το πω, υπερβολική. Ζητάμε να μας συμπεριφερθούν όπως ακριβώς είμαστε, δηλαδή δημόσια μέσα. Όπως ακριβώς γίνεται και με την ΕΡΤ. Και η ΕΡΤ δημόσιο μέσο είναι. Το πλεονέκτημα είναι ότι δεν έχουμε μόνο πολιτική θέση, αλλά και νομικά τεκμηριωμένη σε αυτή την περίπτωση. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω, ότι και νομικά τεκμηριώνουμε τη θέση μας. Δεν είναι ότι απλώς ζητάμε, μη μας βάζετε εκεί. Γιατί είμαστε καλά παιδιά. Ακριβώς. Εξάλλου ισχύουν και όροι αμοιβής αντίστοιχοι με τον δημοτικό και με το δημόσιο μέσο ενημέρωσης, έτσι. Ενιαίο μισθολόγιο. Λαμβάνουμε όλα αυτά μέσα, γιατί όλη η λειτουργία των δημοτικών ραδιοφωνικών σταθμών, των επιχειρήσεων που έχουν τους δημοτικούς σταθμούς, είναι ακριβώς η ίδια λειτουργία που έχει το δημόσιο. Ακριβώς. Σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου των εταιριών αυτών. Μας ενέταξαν στους φορείς γενικής κυβέρνησης. Ενιαία αρχή πληρωμών, ενιαίο μισθολόγιο. Ακριβώς, ενιαίο μισθολόγιο. Όλα αυτά ορίζονται. Πώς γίνονται οι προσλήψεις, αν μπορούμε να κάνουμε. Βεβαίως. Ακολουθούμε ακριβώς τις διαδικασίες του δημοσίου. Δεν μπορεί ξαφνικά. Και είναι κατανόητο αυτό. Το Υπουργείο να μην μας θεωρεί ότι είμαστε δημόσιοι, μας βάζει μαζί με τους ιδιώτες.
Ναι. Ας ελπίσουμε ότι θα επικρατήσει λογική, κύριε Κυριακίδη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζω. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα.